το Attica TV, το κανάλι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάνει οδηπορικό στους δήμους της Αττικής που χρησιμοποιούν τις καλύτερες πρακτικές για τους πολίτες τους. Σημερινός σταθμός του ταξιδιού μας, ο Δήμος Περιστερίου και οι πρότυπες αθλητικές εγκαταστάσεις του τρίτου μεγαλύτερου δήμου σε ολόκληρη την Αττική. Η αρχή γίνεται με ένα πραγματικό στολίδι. Το νέο κολυμβητήριο λόφου αξιωματικών παραδόθηκε στους πολίτες του Περιστερίου τον Ιούνιο του 2017. Ο Δήμος Περιστερίου με στοχευμένες ενέργειες έστησε ένα σύγχρονο ενεργειακά, ολυμπιακών διαστάσεων κολυμβητήριο από τα πιο ολοκληρωμένα σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό το εντυπωσιακό έργο δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη αθλητική υποδομή στην περιοχή του λόφου αξιωματικών. Ένα κολυμβητήριο που απευθύνεται στους πολίτες όλων των ηλικιών, του Περιστερίου και όχι μόνο, προσφέροντάς τους τη χαρά να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της υδάτινης άσκησης. Μαζί με τον Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη και τους συνεργάτες του, η κάμερα του Attica TV βρέθηκε στο υπερσύγχρονο κολυμβητήριο του Λόφου Αξιωματικών στο Περιστέρι για να καταγράψει κάθε γωνιά αυτού του πανέμορφου χώρου. Ο Δήμαρχος δεν κρύβει την ικανοποίησή του για αυτό το έργο πνοής. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Περιστερίου μαζί με τον Δήμαρχο Περιστερίου, τον κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το πραγματικό στολίδι για την περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, πείτε μας έτσι για αυτό το εντυπωσιακό κολυμβητήριο, ένα στολίδι για ολόκληρο το Περιστέρι. Καταρχήν είναι το δεύτερο κολυμβητήριο. Είναι το δεύτερο κολυμβητήριο της πόλης που πραγματικά είναι ένα στολίδι για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Βρισκόμαστε στο πιο σύγχρονο κολυμβητήριο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την ικανοποίηση να το απολαμβάνει η τοπική κοινωνία και όχι μόνο εδώ και κάποιους μήνες. Και θα πρέπει να πούμε μετά από προσπάθεια πάρα πολλών ετών, κατορθώσαμε εδώ και πολύ λίγο καιρό να λειτουργεί αυτό το πραγματικά αθλητικό στολίδι, το αθλητικό έργο υποδομής που εξυπηρετεί χιλιάδες συμπολίτες από το Περιστέρι και από τους όμορους δήμους. Είναι ένας χώρος αθλητικής υποδομής, όπως είπαμε, που περιλαμβάνει πέραν από την πισίνα των Ολυμπιακών Προδιαγραφών και Διαστάσεων, περιλαμβάνει μία μικρή πισίνα για τους μικρούς αθλητές, έχει αίθουσες γυμναστικής, έχει αίθουσες για αερόμπικ, έχει αίθουσες για γιόγκα. Είναι ένας πολυχώρος αθλητικός, υπερσύγχρονος, με πάρκινγκ αποκλειστικά για το κολυμβητήριο. Εδώ δίπλα αναπτύσσεται και ένα πάρκο με παιδικές χαρές, και το πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά δεν γίνονται στο κέντρο της πόλης, γιατί για μας Περιστέρι δεν είναι το κέντρο της πόλης. Περιστέρι είναι οι γειτονιές της πόλης. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο βόρειο Περιστέρι, σε μια πολύκοσμη περιοχή που πραγματικά είχε ανάγκη από ένα τόσο σημαντικό έργο, το οποίο, όπως είπαμε, απευθύνεται κυρίως και αποκλειστικά, θα έλεγα, στην κοινωνία, σε όλες τις ηλικίες. Επειδή ο Δήμος Περιστερίου έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη ικανοποίηση να είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που διαθέτει δύο κολυμβητήρια Ολυμπιακών Προδιαγραφών και Διαστάσεων. Τι θέλω να πω? Δύο κολυμβητήρια καθαρά δημοτικά. Δηλαδή δεν είναι κολυμβητήριο κάποιο από αυτό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή μικρότερο από των Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει δύο δημοτικά κολυμβητήρια Ολυμπιακών Προδιαγραφών και Διαστάσεων, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα για να εξυπηρετούμε στο μεν ένα κολυμβητήριο τους αθλητικούς κολυμβητικούς συλλόγους της πόλης, και σε αυτό το καινούργιο κολυμβητήριο, δηλαδή το στολίδι, όπως είπαμε προηγουμένως, όλου του λεκανοπεδίου Αττικής, που απευθύνεται στην κοινωνία της πόλης. Από το πρωί στις 8 μέχρι το βράδυ στις 10.30 σφίζει από κοινωνία, σφίζει από κόσμο, από ανθρώπους όλων των ηλικιών. Και αυτό είναι που μας κάνει πολύ χαρούμενος, γιατί σε αυτές τις πραγματικά πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνει η κάθε οικογένεια, το να μπορείς να τις παρέχεις τέτοιες εξυπηρετήσεις, ούτως ώστε να απολαμβάνει μια άλλη καλύτερη ποιότητα ζωής ο συμπολίτης, ειδικά αυτή την εποχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
Στην περιήγησή μας στους χώρους του κολυμβητηρίου βρέθηκαν και δύο δημοτικοί παράγοντες που επιβλέπουν τη σωστή λειτουργία του και είναι εκεί για να δίνουν λύσεις στα τυχόν προβλήματα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πλέστης, υπεύθυνος προώθησης λαϊκού αθλητισμού και υπεύθυνος λειτουργίας του κολυμβητηρίου, μαζί με τον Θανάση Δημητρίου, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο και αναπληρωτή υπεύθυνο του χώρου, μας ξενάγησαν και μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες. Είναι το δεύτερο κολυμβητήριο της πόλης, δημοτικό κολυμβητήριο. Το έχει αγαπήσει ο Περιστεριώτης, έδειχνε με τον τρόπο του, δείχνει μάλλον πόσο το ήθελε, πόσο το αναζητούσε. Μιλάμε για 4.000, πάνω από 4.000 εγγραφές. Μιλάμε για 1.000 παιδιά, 3.000 ενήλικες και συνεχίζουμε. Το κολυμβητήριο αυτό μπορεί να φιλοξενήσει τους περιστεριώτες και να τους ικανοποιήσει σε κάθε τι άθλημα που ζητάνε. Και σε κάνουμε γιόγκα και σε πιλάτες και σε κολύμβηση και σε προγράμματα training και σε TRX και ό,τι άλλο μπορέσουμε και που μας δεικνύει ο χώρος να γίνει, θα γίνει για το καλό των δημοτών μας. Το αθλητικό συγκρότημα περιλαμβάνει πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων 50 επί 21 μέτρων, καθώς και μια πισίνα εκμάθησης διαστάσεων 12,5 επί 10 μέτρων και στο νερό του πέφτουν χιλιάδες κολυμβητές κάθε μήνα. Το κολυμβητήριο πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Μια πλειάδα από ικανούς προπονητές διδάσκουν σε μικρούς και μεγάλους να κολυμπούν σωστά, ενώ φυσικά ανά πάσα στιγμή υπάρχουν έμπειροι ναυαγοσώστες έτοιμοι να παρέμβουν αν χρειαστεί. Ροζαλία Ξηράφη, υπεύθυνη προγραμμάτων του κολυμβητηρίου, μας εξηγεί τη μαζική συμμετοχή των πολιτών από το Περιστέρι, αλλά και από γειτονικούς δήμους, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά και τα συναισθήματά της που εργάζεται σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι σε ένα τέτοιο κολυμβητήριο, σύγχρονο, καθαρό και πολύ οργανωμένο και πολύ λειτουργικό. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου και παρουσία. Θέλω να ενημερώσω επίσης τον κόσμο για τα προγράμματά μας. Λειτουργεί πρόγραμμα μικρής πισίνας για παιδιά από 4 χρονών και πάνω. Θέλουμε να οργανώσουμε και ένα τμήμα για baby swimming, για παιδάκια από 6 μηνών έως 4 ετών. Από εκεί και πέρα στη μεγάλη πισίνα έχουμε προγράμματα για παιδιά όλων των ηλικιών, εκμάθηση, πιο προχωρημένα παιδιά, μαθαίνουμε όλα τα στυλ στα παιδιά και μάλιστα λειτουργεί και τμήμα για παιδιά που θέλουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και ενδιαφέρονται για στρατιωτικές σχολές και για το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Το κολυμβητήριό μας δέχεται και δημότες Περιστερίου και ετεροδημότες. Στο κολυμβητήριο του Λόφου Αξιωματικών λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πλήρως λειτουργικό ιατρείο, αφού η ασφάλεια των αθλούμενων είναι προτεραιότητα. Εμείς σαν Δήμος, πέρα από τα διεθνή στάνταρ που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε, της ασφάλειας των πολιτών, έχουμε σαν προτεραιότητά μας την ίδια την ασφάλεια του δημότη που αθλείται σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Έτσι έχουμε δημιουργήσει αυτό το χώρο που παρέχει όλη τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε περιστατικό μας συμβεί και να δίνουμε τις πρώτες βοήθειες τον κάθε ένα πολίτη που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν υπάρχουν όμως μόνο πισίνες στο χώρο του κολυμβητηρίου. Λειτουργεί επίσης και αίθουσα γυμναστικής με προγράμματα για παιδιά και ενήλικες. Υπάρχει όμως και σύγχρονη, πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα για όσους θέλουν να κάνουν βάρη και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα πολυχώρο αθλητικό, δηλαδή να εξυπηρετήσουμε και με όργανα γυμναστικής τον κόσμο, να κάνουν αερόβια γυμναστική, αίθουσα που γίνονται TRX, σήμερα είναι ένα πολύ διαδεδομένο άθλημα. Επίσης έχουμε τα βάρη μας, τα οποία έρχονται και γυμνάζονται, είναι μια διαφορετική αίθουσα εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι με τα βάρη. Με λίγα λόγια, σαν λαϊκό αθλητισμό, έχουμε δώσει το βάρος να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σε οποιοδήποτε άθλημα επιζητεί ο Δημότης του Περιστερίου. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Το κολυμβητήριο
του, το νέο κολυμβητήριο έτσι όπως το ονομάζουμε, του Λόφου Αξιωματικών, είναι ένας πολυχώρος αθλητικός για όλα τα γούστα του Δημότη. Η επίσκεψη στο κολυμβητήριο του Λόφου Αξιωματικών δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς μια βόλτα από την καρδιά του κτηρίου. Το κολυμβητήριο έχει σχεδιαστεί με βάση τις τελευταίες τεχνικές προδιαγραφές αλλά και τις πλέον σύγχρονες απαιτήσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού. Με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα που έχει προμηθευτεί, εξασφαλίζει τις βέλτιστες πρακτικές της ενεργειακής εξοικονόμησης. Το κολυμβητήριό μας δεν είναι μία απλή δεξαμενή νερού. Είναι ένα, στα έγκατά του κρύβει ένα εργοστάσιο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργεί το κολυμβητήριο με αυτόματη μορφή, σε αυτόματη μορφή. Έχουμε την αίθουσα της γεωθερμίας όπου υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου. Έχουμε τους καυστήρες μας οι οποίοι λειτουργούν με το φυσικό αέριο και εκεί πάλι γίνεται μια μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης είδαμε τα έγκατα της πισίνας, από κάτω η πισίνα μας είναι επισκέψιμη για όλους μας. Οπότε αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα που θα μπορεί να συμβεί άμεσα. Επίσης τα φίλτρα τα οποία λειτουργούν και καθαρίζουν το νερό συνεχώς, ούτως ώστε να παρέχουμε στον λοόμενο, στον αθλητή, μια καλή ποιότητα νερού. Είδαμε τα κομπιούτερ τα οποία δείχνουν τη θερμοκρασία της πισίνας, την καθαρότητα του νερού, τα pH. Αυτό φανερώνει ότι η πισίνα λειτουργεί άψογα και να ξέρετε κάτι, ότι αν οτιδήποτε γίνει υπάρχει συναγερμός και δεν ανοίγει καθόλου το κολυμβητήριο. Μέχρι και κάμερες ασφαλείας για την εύρυθμη λειτουργία του κολυμβητηρίου λειτουργούν σε αυτό το μίνι πύργο ελέγχου. Εδώ είμαστε στην αίθουσα του BMS, η οποία με αυτό το χώρο ακριβώς και μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών το κολυμβητήριο λειτουργεί. Δηλαδή, μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα του κολυμβητηρίου, να συνδέσουμε τους, να ανάψουμε τους καυστήρες, να δουλέψουμε τα ηλεκτρονικά του συστήματα, την επικοινωνία του, όλα. Επίσης υπάρχουν και κάμερες ασφαλείας οι οποίες ελέγχονται από το προσωπικό, από αυτόν τον χώρο και καταγράφουν τα σημεία τα οποία εκείνο θέλουμε εμείς για να μπορούμε να έχουμε το σωστό έλεγχο του κολυμβητηρίου. Δίπλα ακριβώς στο κολυμβητήριο λειτουργεί και περιβάλλον χώρος αναψυχής, ενώ σύντομα θα είναι έτοιμη και μια αναβαθμισμένη παιδική χαρά για να μπορούν οι περιστεριώτες να απολαμβάνουν στιγμές ξενιασιάς. Αυτοί οι χώροι πρασίνου, πνεύμονες για κάθε περιοχή, αποτελούν στοίχημα για όλους τους Δήμους. Δίπλα από το πανέμορφο στολίδι της πόλης, στο κολυμβητήριο μας το νέο, φτιάχνεται ένας νέος χώρος αναψυχής, μια καινούργια παιδική χαρά, μια καινούργια πλατεία. Ένα έργο πνοής για την πόλη, δίνοντας το στίγμα η Δημοτική Αρχή ότι το Περιστέρι δεν είναι μόνο το κέντρο, αλλά είναι και η περιφέρεια. Το Βόρειο Περιστέρι και ο Λόφος Αξιωματικός έχουν αγκαλιάσει και το κολυμβητήριο και την πρώτη παιδική χαρά που γίνεται αυτή τη στιγμή. Για τον Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, ο λαϊκός αθλητισμός και η συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες πολλών χιλιάδων πολιτών του Δήμου αποτελεί βασική προτεραιότητα και οι προσπάθειες για την ανέγερση σύγχρονων κτηρίων αλλά και την αξιοποίηση χώρων πρασίνου είναι συνεχείς. Ο Δήμαρχος θέλει όλοι οι σύλλογοι της πόλης να έχουν το δικό τους μοντέρνο σπίτι. Ο αθλητισμός είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της πόλης. Και όταν μιλάμε για τον αθλητισμό, κυρίως μιλάμε για τον λαϊκό αθλητισμό. Ο λαϊκός αθλητισμός, στον οποίο ο Δήμος Περιστέριου έχει επενδύσει πολύ και έχει επενδύσει κυρίως σε έργα υποδομής. Χαρακτηριστικά θα μπορούσα να σας πω ότι στην πόλη μας υπάρχουν 5 ομάδες μπάσκετ και το Περιστέρι έχει 7 κλειστά υπερσύγχρονα γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα στα οποία μπορούν να γίνονται και γίνονται αγώνες πρωταθλημάτων. Το Περιστέρι έχει δεκάδες γήπεδα ποδοσφαίρου που εξυπηρετεί τα πολλά ερασιτεχνικά σωματεία, καθώς επίσης και τον Ατρόμητο Περιστερίου, ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι είναι το αθλητικό DNA της πόλης. Στην πόλη μας έχουμε ένα κάμπους με γήπεδα τένις, 6 υπερσύγχρονα τένις,
και εξυπηρετούμε τις ανάγκες αυτών των συμπολιτών που θέλουν να ασχοληθούν με το τένις. Θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε ότι στο Περιστέρι διαθέτουμε και μεγάλες υπερσύγχρονες σάλες ενόργανης γυμναστικής. Σάλες που μέσα από εκεί έχουν βγει κορυφαίοι παγκόσμιοι ολυμπιονίκες αθλητές. Όλες αυτές οι αθλητικές υποδομές και άλλες πάρα πολλές συγκροτούν ένα σύμπλεγμα, ένα γαλαξία θα έλεγε κανείς, αθλητικών υποδομών που θα τον ζήλευαν πάρα πολλές πόλεις, πολύ μεγαλύτερες. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος με τα δύο Ολυμπιακών προδιαγραφών και διαστάσεων υπερσύγχρονα κολυμβητήρια. Ξέρετε, το είπα και στην αρχή, για μας ο λαϊκός αθλητισμός, ειδικά αυτή την εποχή, την δύσκολη εποχή, το να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα μέλη των οικογενειών της πόλης να ασχοληθούν με οποιοδήποτε άθλημα θέλουν στην πόλη. Έχουμε καταρχήν ένα πάρα πολύ ωραίο κλειστό που εκεί πέρα είναι αποκλειστικά για το βόλεϊ της πόλης. Στην πόλη μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν 5 ομάδες, όπως είπαμε, μπάσκετ, με πρώτη το Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου, που είναι πρωταθλήτρια ομάδα εφέτος και είναι η πρώτη ομάδα που ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία αίτητη. Έχουμε πάρα πολύ καλό πόλο, έχουμε πολύ καλό κλασικό αθλητισμό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει 2 χώρους για κλασικό αθλητισμό, δηλαδή με κουλουάρ με ταρτάν, στάδια. 2 στάδια, λαϊκά στάδια, που σε καθημερινή βάση χιλιάδες συμπολίτες τα επισκέπτονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όλα αυτά γιατί εμείς πιστεύουμε βαθύτατα στο λαϊκό αθλητισμό, πιστεύουμε βαθύτατα ότι μια πόλη δεν είναι μόνο οι πλατείες, δεν είναι μόνο το να τη διατηρείς καθαρή, δεν είναι μόνο το να τη διατηρείς φωτεινή, αλλά να δίνεις και τις υποδομές αυτές που καλυτερεύουν την καθημερινότητα των συμπολιτών, ειδικότερα αυτές τις δύσκολες εποχές. Όλα αυτά βέβαια γίνανε με πολύ σκληρό αγώνα, με μεγάλη προσπάθεια και με μεγάλο πάθος και αγάπη, κυρίως για τον συμπολίτη και την πόλη. Πλαίσια του εξυγχρονισμού των υποδομών του Δήμου Περιστερίου, μεταφερόμαστε στο μεγάλο βιοκλιματικό πάρκο Χωράφας. Η Δημοτική Αρχή του Ανδρέα Παχατουρίδη, στην προσπάθειά της για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος, υλοποίησε την ανάπλαση ελεύθερων χώρων του αστικού ιστού της περιοχής Χωράφα με άξονα το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Η συνολική έκταση στο Βόρειο Περιστέρι που εξελίχθηκε η βιοκλιματική μελέτη είναι 120.000 τετραγωνικά μέτρα περίπου και αποτελεί ένα συμπαγές και ενιαίο τμήμα αστικού ιστού του Δήμου Περιστερίου. Η ανάπλαση αφορά την έκταση που οριοθετείται από τις οδούς Ιωαννίνων, Πευκών, Ημαθίας Κάκτου, Κέδρων. Η Χωράφα, στη μεγαλύτερη έκτασή της, φιλοξενεί δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νέα γενιά του Περιστερίου, με σχολικές μονάδες και χώρους άθλησης. Το γεγονός ότι εκτελούνται αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην περιοχή λειτουργήσε ως κίνητρο για το Δήμο Περιστερίου ώστε να επιμεληθεί την αναβάθμιση του χώρου. Το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο περιλαμβάνει 28.000 τετραγωνικά μέτρα βιοκλιματικών παρεμβάσεων, 2 νέες πλατείες, 2 σύγχρονες παιδικές χαρές, φύτευση 760 υψηλών φιλοβόλων δέντρων, χώρους περιπάτου, διαπλατήσεις πεζοδρομίων και σύγχρονο φωτισμό για εξοικονόμηση ενέργειας. Στο μοντέρνο αυτό αθλητικό πάρκο ολοκληρώνονται οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου της Χωράφας, ενός γηπέδου το οποίο φιλοξενεί πολλά ερασιτεχνικά σωματεία του Δήμου Περιστερίου. Στο γήπεδο έχει τοποθετηθεί καινούριο σύγχρονο χλωροτάπητας, έχει ανακατασκευαστεί πλήρως ο χώρος των αποδυτηρίων, ενώ γίνεται συντήρηση και στο ταρτάν στίβου.
Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί στις ομάδες και στην κοινωνία της πόλης που τόσο πολύ το έχει αγκαλιάσει με την καθημερινή του δραστηριότητα. Η κάμερα του Attica TV μαζί με τον αντιδήμαρχο Περιστερίου Βασίλη Μπέτση πραγματοποίησε αυτοψία στους χώρους των εργασιών στο στάδιο κόμβο άθληξης για όλους τους δημότες. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Χωράφας εδώ στο Περιστέρι. Μαζί μας βρίσκεται ο αντιδήμαρχος Περιστερίου, ο κύριος Βασίλης Μπέτσης, ο οποίος θα μας εξηγήσει όλες τις εργασίες που γίνονται εδώ σε αυτό το γήπεδο, στο οποίο γίνεται μια πλήρης ανακατασκευή. Προτεραιότητα του δημάρχου μας, του Ανδρέα του Παχατουρίδη, είναι ο λαϊκός αθλητισμός. Έτσι και εμείς σε αυτό εδώ το χώρο, εδώ όπως βλέπετε είναι ένα μικρό άκα. Περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου, περιλαμβάνει κολυμβητήριο, περιλαμβάνει στίβο, περιλαμβάνει γήπεδα μπάσκετ. Άρα έχουμε δώσει βάση. Εδώ γίνεται μια ανακατασκευή στο γήπεδο. Αλλάζεται χλωροτάπητας, αλλάζονται καθίσματα, φτιάχνονται οι φωτισμοί, φτιάχνονται τα ποδητήρια, ο στίβος γίνεται ανακατασκευή, θα γίνει καινούριος και όλα αυτά για το λαϊκό κόσμο και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται σημείο προορισμού για χιλιάδες περιστεριώτες καθημερινά, αφού στο σημείο βρίσκονται τρεις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν είναι άλλες από το κολυμβητήριο, το γήπεδο ποδοσφαίρου και τα λεγόμενα δίδυμα κλειστά γήπεδα μπάσκετ. Οι κάτοικοι του περιστερίου που αθλούνται καθημερινά μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής. Τρέχω πολύ καιρό, τουλάχιστον 2 χρόνια. Εδώ έρχομαι συνήθως. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, έχει πολύ κόσμο. Πάντα είναι όλοι ευδιάθετοι, χαμογελαστοί, με ενέργεια για γυμναστική. Και είναι αλήθεια ότι χαίρομαι πάρα πολύ που το φτιάχνουν, έτσι να γίνει λίγο πιο ζωντανό από ό,τι ήταν πριν. Είναι καλό που το Περιστέρι γενικά εδώ πέρα έχει αυτό το χώρο για τη γυμναστική, γιατί πολλά άτομα ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους χώρους. Είναι πολύ καλό έργο, γιατί θα έρθει ο κόσμος και θα γυμνάζεται, θα αθλείται. Και ο αθλητισμός είναι καλό για την υγεία γενικά. Όλα αυτά τα έργα που φτιάχνει ο Δήμος είναι πάρα πολύ καλά. Και είναι και για τον κόσμο ο οποίος έρχεται εδώ συνέχεια κάθε βράδυ και περπατάει. Ό,τι κάνουμε για την Ελλάδα, το καλύτερο είναι το πιο ωραίο. Ό,τι δεν κάνουμε δεν είναι ωραίο. Μέσα στο εντυπωσιακό αυτό αθλητικό πάρκο στη Χωράφα Περιστερίου, μια εξαιρετική κοιτίδα πρασίνου εντός της πόλης, που θα μπορεί να συγκεντρώνει καθημερινά πολίτες από όλο το Περιστέρι για τη βόλτα και τις αθλητικές δραστηριότητες τους, συναντά κανείς και τα λεγόμενα δίδυμα κλειστά γυμναστήρια. Εκεί γίνονται αγώνες σχολικού αθλητισμού, αλλά φιλοξενούνται και πολλά αθλητικά σωματεία της περιοχής. Στο δεύτερο κλειστό γυμναστήριο συναντήσαμε και τον κύριο Σταθιά, πρόεδρο της ομάδας Περιστέρι Βόλεϊ, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του που χιλιάδες αθλητές περνούν τις πύλες των γυμναστηρίων κάθε μήνα. Είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο, τα δίδυμα της Χωράφας, όπως και καταπληκτικά είναι και τα υπόλοιπα τα γήπεδα που έχει φτιάξει ο Δήμος Περιστερίου για την νεολαία του Περιστερίου. Σε αυτό εδώ τον ωραίο χώρο που βλέπετε, αθλούνται πάρα πολλά παιδιά. Αυτός ο χώρος φιλοξενεί το πρωί τα γυμνάσια λύκεια της περιοχής και το απόγευμα το Περιστέρι Βόλεϊ. Είναι η έδρα του Περιστέρι Βόλεϊ. Συνολικά λοιπόν 2.500 άτομα χαίρονται αυτή την πανέμορφη εγκατάσταση που έχει δημιουργήσει ο Δήμος Περιστερίου. Με το Δήμο Περιστερίου είμαστε σε πάρα πολύ καλή συνεννόηση και πολύ καλή σχέση. Έχουμε μοιραστεί τις υπευθυνότητες απέναντι στο γήπεδο και φροντίζουμε για την ασφάλεια και την καλή λειτουργία του, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να το χαίρονται. Το ιδιαίτερο σε αυτόν εδώ το χώρο είναι ότι πέρα από τα αθλήματα που γίνονται ιδιαίτερα σε σχέση με το βόλεϊ, φιλοξενούμε κάθε Κυριακή πρωί στις 9.30 ώρα οικογένειες με παιδιά από 2.5 μέχρι 4 χρονών σε ένα πρόγραμμα μοναδικό για την Ελλάδα, το συναισθάνομαι παίζοντας. Εμείς είμαστε πάντα εδώ και προσπαθούμε για το καλύτερο σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου. Ο Δήμος Περιστερίου είναι ένας Δήμος με μεγάλη αθλητική παράδοση. Από τον Ατρόμητο στη Σούπερ Λίγκα, το Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου που επιστρέφει θριαμβευτικά στην Α1 μπάσκετ, το Γυμναστικό Σύλλογο ΓΑΣ Ειρήνη που έχει φέρει παγκόσμιες διακρίσεις στον χώρο της γυμναστικής και τόσους συλλόγους ακόμα, το Περιστέρι είναι ένας Δήμος που αγκαλιάζει τον αθλητισμό εδώ και δεκαετίες. Και η κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής είναι να γίνουν όσο γίνεται περισσότερες μοντέρνες εγκαταστάσεις, περισσότερες αναπλάσεις σε πλατείες, όπως τον Άγιο Ιερόθεο για παράδειγμα, όπου τα αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά, με ζητούμενο ο λαϊκός αθλητισμός να επεκτείνεται συνεχώς στο μεγαλύτερο Δήμο της Δυτικής Αττικής. Και αν και υπάρχει δρόμος και σκληρή δουλειά μπροστά, τα μηνύματα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά.